δεν είναι μόνο το κομμάτι της οικονομίας, αλλά είναι το κομμάτι της υγείας και το οφείλουμε όλοι στον εμβολιασμό να εμβολιαστούμε απέναντι στις οικογένειές μας και στους ανθρώπους μας. Γιατί εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στον κορονοϊό και απέναντι στην πανδημία σε αυτή τη φάση είναι το εμβόλιο, είναι ο εμβολιασμός. Τα εμβόλια είναι ασφαλή. Επομένως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε. Και επειδή σε αυτό την πανδημία, αυτό που μάθαμε σχεδόν από την πρώτη μέρα είναι να ακούμε τους ειδικούς, και τι πιο στον εμβολιασμό και στα θέματα υγείας, ο πιο ειδικός, το αναγνωρίζουμε όλοι, είναι ο γιατρός. Αυτό λοιπόν έχει το νόημα η καμπάνια που ξεκινήσαμε με το σύνθημα που περιγράψατε, το, για να πούμε ότι εμείς οι γιατροί έχουμε εμβολιαστεί. Και εφόσον έχουμε εμβολιαστεί, δίνοντας όχι μόνο το παράδειγμα, αλλά γιατί θα πρέπει εμείς να δίνουμε αυτό που αναζητούν οι πολίτες, την ασφάλεια όταν μας επισκέπτονται στα ιατρία, και με αυτό που εμείς κάναμε από την πρώτη μέρα που μας δόθηκε η δυνατότητα, θέλουμε να το περάσουμε ως μήνυμα και στους συμπολίτες μας να το κάνουν άμεσα, για να μπορέσουμε όλοι να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Από τους ανθρώπους οι οποίοι σας ερωτούν μέχρι σήμερα, έστω και συμβουλευτικά, από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στο δικό σας το κοινωνικό τον περίγυρο, μπορεί να είναι οι φίλοι, μπορεί να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σας συναντούν στον δρόμο, κύριε Βαβουρανάκη, αυτό το οποίο εισπράτεται για αυτή την άρνησή μας, ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό ή το χαμηλό ποσοστό, να το πω διαφορετικά, αυτός ο φόβος από όπου προέρχεται, από αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουμε ήδη καταγράψει, τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε χάσει εξαιτίας ίσως παρενεργειών εμβολιών. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν σε σχέση με τα εμβόλια, που μάλλον οι παρενέργειες που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τα εμβόλια, με τον εμβολιασμό που έχει γίνει, είναι πολύ πολύ μικρές. Ωστόσο, όταν βρίσκεσαι στο κέντρο της παρενέργειας, όταν χάνεις έναν άνθρωπο, τότε πάει να μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για ζωές και φυσικά για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικογένειά του. Ωστόσο, αυτός ο προβληματισμός έρχεται από πολλές άλλες καταστάσεις, ίσως από την άναρχη πολυφωνία, χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση που να κατατίθεται για να μπορεί ο συμπολίτης μας να ακούει τη γνώμη του ειδικού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αυτό όμως είναι ευθύνη της πολιτείας. Είναι ευθύνη και της πολιτείας. Άναρχη πολυφωνία, προέρχεται πρώτα από την πολιτεία. Ξέρετε, δυστυχώς κάθε ένας από εμάς μπορεί να πάρει οποιοδήποτε βήμα και να αρχίσει να λέει πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν είναι τεκμηριωμένα. Και εκείνο που θα έλεγα εγώ και εκείνο που εμείς προτρέπουμε είναι οι συμπολίτες μας να απευθυνθούν στον γιατρό τους, στον προσωπικό τους γιατρό. Είναι εκείνος που θα τους λύσει οποιαδήποτε απορία έχουν, όχι μόνο σχετικά με τα εμβόλια, αλλά όπως κάνουν μέχρι τώρα και τα προβλήματα υγείας που τους απασχολούν. Και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθούν κατάλληλα. Θα μπορούν να επιλέξουν ή θα μπορέσουν να τους καθοδηγήσει και το ποιο εμβόλιο είναι εκείνο το οποίο μπορούν να επιλέξουν και το οποίο θα πρέπει να κάνουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας. Εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας, επισκεφτόμαστε τον γιατρό μας, είναι εκείνος ο οποίος θα μας κατευθύνει σωστά. Αναλαμβάνεται ρόλο ως ιδιώτες γιατροί, προκειμένου να γίνει αυτή η εμβολιαστική προσπάθεια και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, κύριε Βαβουρανάκη? Όπως γνωρίζετε, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι σύμβουλος της πολιτείας για θέματα υγείας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει μόνο ιδιώτες γιατρούς, είναι επιστημονικός φορέας όλων των γιατρών όλης της χώρας και προκειμένου στο Ηράκλειο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε καταθέσει προτάσεις από την πρώτη μέρα της πανδημίας, τις έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και μαζί. Η τελευταία πρόταση που έχει να κάνει με την δημιουργία κινητών εμβολιαστικών μονάδων λαμβάνει σάρκα και οστά, ξεκινώντας από την Κρήτη, και αμέσως από την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτούμε, θα πάμε όλοι μαζί με συντονισμένα σε περιοχές του Δήμου μας, εκεί που δεν μπορούν να μετακινηθούν οι συμπολίτες μας στα εμβολιαστικά κέντρα, για να τους εμβολιάσουμε εκεί. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε, και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα το σημερινό από τη σύσκεψη που είχαμε, η συνεργασία με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, για να μπορέσουμε και να καταγράψουμε τους ανθρώπους που θέλουν να εμβολιαστούν και εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, και φυσικά όλους εκείνους οι οποίοι θα επιθυμούν να εμβολιαστούν. Το δεύτερο βήμα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτόν τον ρόλο του δίνει η πολιτεία στους προσωπικούς γιατρούς. Θα δώσει τη δυνατότητα δηλαδή σε όποιον γιατρό επιθυμεί να προμηθευτεί εμβόλια, να έχει στα χέρια του εμβόλια στο ιατρείο του, να μπορεί να εμβολιάσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να μετακινηθούν, και φυσικά να μπορεί να εμβολιάσει στο ιατρείο του τους ασθενείς του, τους ανθρώπους που τους εμπιστεύονται, δίνοντας ακόμα μία διέξοδο
το να μπορείς να εμπιστευτείς στην πραγματικότητα τον γιατρό που εμπιστεύεσαι, εκείνον ο οποίος θα σου λύσει τα προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, λάθη, παραλήψεις, αυτά τα οποία δεν έγιναν, πολυφωνία η οποία υπήρξε, φόβος, όλα αυτά μέτρησαν στο να έχουμε αυτά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στην Κρήτη. Μια εμβολιαστική προσπάθεια που ξεκινά με τη συμμετοχή όλων εσάς από 5 Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι δύο δόσεις εμβολιασμού, πρώτες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, που φαίνεται ότι πραγματικά περπάτησε έτσι όπως έπρεπε να περπατήσει. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, είμαστε στη φάση στην πανδημία, είμαστε στη φάση της σύνθεσης και θα πρέπει να παίρνουμε τα μηνύματα εκείνα που και να διορθώνουμε ενδεχομένως σφάλματα τα οποία έχουν γίνει. Στην παρούσα φάση αυτό που χρειάζεται είναι να προτρέψουμε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Το μήνυμα είναι σαφές, τα εμβόλια είναι ασφαλή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, ακόμα και αν νοσήσουν, θα νοσήσουν ελαφρά. Το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε είναι στους συμπολίτες μας, στους ηλικιωμένους, εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί για τους λόγους που περιγράψατε, της επιφύλαξης, ίσως και του φόβου απέναντι στις ανεπιθύμητες και τις παρενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ότι οι παρενέργειες και ανεπιθύμητες ενέργειες και οι επιπλοκές του κορονοϊού είναι πολύ, πολύ πιο βαριές και πιο υπόδεινες και μπορεί να αφήσουν και πολύ σημαντικά προβλήματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα που, αν δεν εμβολιαστεί, είναι εκείνοι οι οποίοι θα νοσηλευτεί, θα χρειαστεί να νοσηλευτεί σε μονάδες και θα έχουμε ενδεχομένως και απώλειες που τις ζήσαμε την προηγούμενο καιρό με την επιβάρυνση του συστήματος υγείας τις προηγούμενες μέρες.